Ακούτε την εκπομπή μας, Κωστάκης και Πάσης Κύπρου, εδώ είμαστε. Γεια σου Ηλία, τι κάνεις? Καλά. Λοιπόν, εδώ είμαστε φίλοι αράκια. Ακούτε την εκπομπή μας, Κωστάκης και Πάσης Κύπρου. Η ώρα είναι 10 και 41 και 19, 20 δευτερόλεπτα. Είπα σας το ανέκδοτο με τον Παπάντζο με τον Γλιάσμαν? Α, σας το είπα. Ναι, λοιπόν, εντάξει. Σε ένα χωριό υπήρχε ένας ηλικιωμένος παπάς, ο οποίος εξομολογούσε τις γυναίκες, αλλά επειδή ήταν έτσι λίγο συντηρητική η κοινότητα εκεί, πήγαιναν οι γυναίκες, του έλεγαν κάποια σεξουαλικές αμαρτίες που έκαμνα, ο παπάς έλεγε τους, αγάπες μου, με μου λαλείτε έτσι μπροστά στην Παναγία, και έναν τροπή ότι έκαμε τέτο και αυτόν και εκείνον, να ακούει έτσι πράγματα, η Απόστολη δαμέ, η Εκκλησία, να μου το λαλείτε συστηματικά και εγώ να καταλαβαίνω. Τι να σου λαλούμε, παπά μου? Να μου λαλείτε ότι, ας πούμε, έγλιασα. Ωραία. Έμαθαν όλες οι γυναίκες τι έθελε ο παπάς. Επέναν λοιπόν, λαούσαν του παπά μου, ήρθαν να ξομολογηθώ, ξέρεις, είπα ψέματα, έκαμα τσίνον, έκαμα το άλλον και έψες, ξέρεις, έγλιασα με τον άντρα μου. Εντάξει, εσύ χωρούσε ο παπάς, προχωρούσε, ερχόταν οι άλλοι, εσύ τι έκαμε κόρη μου, εγώ πιάσα, κλέψα 10 ευρώ που το τσεντίν του αντρών μου, πια είπα του ψέμαν ότι είχε να πάω σινεμά, τελικά πια σινεμά και πια και έγλιασα με το χασάπι, η άλλη έγλιασε με τον άλλον, η άλλη έγλιασε με τον άλλον, γέμωσε το χορκόν. Δηλαδή ο παπάς πήγαινε και κουτσουμπόλευκε με τον. Με τον κοινοτάρχη του χορκού και σε μπογλιάσα, μην ήταν σε μπουδοκάμνους ή ξέρω εγώ έτσι πράγματα. Κάποτε όταν επέθανε ο παπάς του χορκού, εφέρασαν στο χορκόν Ηλία μου, εφέρασαν έναν παπάν τσινούρκο. Δεν είχε ιδέα ο παπάς του ο Μιτσής για το γλιάσμα, έπαιρναν οι γενέτες να εξομολογηθούν πάλι, ρούσαν του πάτερ μου, έκαμε αυτόν, έκαμε το άλλον, έκαμε το άλλον και έγλιασα. Εθόρεντες ο παπάς. Επαίρναν οι άλλοι, λένε του παπά μου, ξέρεις, έκαμε αυτόν με τον άντρα μου. Ύστερα πια γλιάσα με τον γείτονα και ύστερα που έσαρκουμουν εν το έθελα και ξανά γλιάσα και με τον λαστιχάρι. Τέλος πάντων, σηκώθηκε ο παπάς ο νεαρός, έτσι αφορολογημένος, περίεργος. Επίσης στον κοινοτάρχη λέει του, ρε Μουχταρή, λέει του, πρέπει κάτι να κάνουμε με τις, πώς το λέμε, με τους δρόμους του χορκού να τους σάσουμε λίγο, διότι παραπονιούνται μου οι γενέτσες ότι γλιάζουν όλες και παραπάνω γλιάζουν και μέσα του κασάπι. Λέει του ο κοινοτάρχης, δεν πειράζει παπά μου, ξύγιαστο, λέει του, ξύγιαστο, σιγά σιγά. Όχι, δεν έχει σιγά σιγά, Μουχτάρη. Μέχρι και η Μουχτάρη να σου εχθές, παραδέχτηκε ότι έγκλειασε και τζίνιζα μες στον κασάπι. Κωστάκης και Πάσης Κύπρου, εδώ είμαστε. Μόνος μου το μπορώ και θέλω.